Είναι αλήθεια τα νούμερα τα οποία αναφέρω ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Αλλάζουν κάθε στιγμή. Είναι αλήθεια ότι δίνουμε μάχη με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή την ενημέρωση την οποία έχω πριν 5 λεπτά έχουν ήδη περάσει από το κεντρικό στις 32 μαρτύρων και περιφερειακά περίπου 1000 παραγωγή σήμερα. Εκτιμούμε ότι μέχρι αργά το απόγευμα 5 η ώρα, 4 με 5 η ώρα θα έχουν περάσει κάπου 1200-1300. Επιπλέον. Όχι, κυρία Δουλειάκη. Α, 1200 στο σύνολό του. Σήμερα, αλλά... σύνολο από το πρωί τη 7 η ώρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι τόσο τα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όσο επίσης και τα περιφερειακά υποκαταστήματα παραμένουν ανοιχτά και θα παραμείνουν μέχρι νωρίς το απόγευμα, 4 με 5 όπως είπατε, προκειμένου να διευκολυνθούν και εκείνοι οι οποίοι τρέχουν την τελευταία στιγμή. Κυρία Λουγεράκη, ο κόσμος συνηθίζουμε εμείς όλες μας τις δουλειές να τις κάνουμε τελευταία ώρα. Εμείς αυτό που λέω σήμερα και το λέω και τώρα και θα συνηθίσω, το λέω ότι ο κόσμος θα πρέπει να έρθει να ενεργοποιήσει αύριο επίσημα λύγει η προθεσμία η οποία έχει δοθεί, όμως εμείς φροντίσαμε από να συνεχίσουμε να κάνουμε την ενεργοποίηση ούτως ώστε να μην αφήσουμε ούτε ένα παραγωγό να μην έχει ενεργοποιήσει την αίτησή του. Δηλαδή θα ενεργοποιούμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και το Σάββατο ανοιχτά και από την εβδομάδα που μας έρχεται, τη Δευτέρα, την Τρίτη, ούτως ώστε όλη η παραγωγή να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει η επιβολή κάποιου προστίμου ενδεχόμενα, έτσι. Κυρία Ρουγεράζη, ναι. Αλλά κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Κάνω όμως μία έκκληση. Ζητώ από τους παραγωγούς να δείξουν μία κατανόηση. Ο κόσμος είναι πολλής. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Και θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι και οι εργαζόμενοι, τα παιδιά τα οποία εργάζονται, έχουν και αυτά κάποια βιολογικά όρια. Θα πρέπει δηλαδή να δείξουμε μία ψυχραιμία και μία υπομονή, ούτως ώστε να μην γίνουν και λάθη και να μην δημιουργούμε δηλαδή και παραπάνω προβλήματα. Μάλιστα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε, η Ένωση Ηρακλείου, θα είναι ότι θα ενεργοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις τις επόμενες ημέρες. Όχι όμως ημέρες οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε μέχρι τις 20-25 του μήνα, τις επόμενες ημέρες. Και την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, αν χρειαστεί, θα είμαστε ανοιχτά. Μέχρι το αργότερο, ας είστε επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, το θέμα της προθεσμίας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων καθορίζεται αυστηρά από εσάς ή από το Υπουργείο? Από πού καθορίζεται? Το θέμα της ημερομηνίας καθορίζεται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, είναι μάλιστα. 15 του μήνα, όμως έχουν παρουσιαστεί μεγάλα προβλήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, στις εταιρικές οργανώσεις αλλά και άλλοι οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα σοβαρά. Ήδη έχουν ζητήσει τη βοήθεια της Ένωσης Ηρακλείου και μιλάμε για Ένωση η οποία ακόμη δεν έχει κάνει ούτε μία αίτηση και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και άλλες οργανώσεις με τεχνογνωσία. Ανά την Ελλάδα θέλετε να πείτε? Ναι, ανά την ελληνική επικράτεια υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δεν προλαβαίνουμε με τίποτα τις 15 Μαΐου. Και πώς προκύπτει αυτό το πρόβλημα, κύριε Στρατάκη? Και πέρυσι δεν ενεργοποιούσαν δικαιώματα, τι έφταξε φέτος? Αφορά την κάθε μια οργάνωση, την δομή την οποία έχει, την οργάνωση την οποία έχει. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε η Ένωση Ηρακλείου πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εδώ στην Κρήτη και άλλες οργανώσεις εδώ στην Κρήτη, ούτως ώστε υπάρχει η οργάνωση, κυρία Δουλειάκη, στην ελληνική επικράτεια, η οποία δεν έχει κάνει ακόμα. Μάλιστα. Μία αίτηση. Επί συνόλου πόσων παραγωγών της Ένωσης Ηρακλείου αυτή την ώρα? Εκτιμούμε ότι θα είμαστε κάπου εκεί στους 43.500 παραγωγούς. Κάπου εκεί θα πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι και τις 4 με 5 το απόγευμα ανοιχτή η Ένωση Ηρακλείου. Τα υποκαταστήματά της σε Καστέλη θέλετε να πείτε και πού αλλού? Καστέλη, Αρκαλοχώρη και Πύργο. Μάλιστα. Οι κατατόπους αγροτικοί συνεταιρισμοί παραλαμβάνουν αιτήσεις για να σας τις παραδώσουν ακόμα και σήμερα? Οι κατατόπους συνεταιρισμοί έχουν στο 70% ολοκληρώσει στο σύνολό τους. Και ήδη από χθες τη Δευτέρα μας παραδίδουν, κάνουμε παραλαβή των αιτήσεων. Μάλιστα. Και σήμερα γινόταν αυτό. Όμως θα πρέπει βέβαια και στην περιφέρεια ο κόσμος να διαβερθεί και να πάει
εκεί που στους κατατόπους, εκεί στους συνεταιρισμούς, πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, ούτως ώστε να κλείσει το θέμα.